Εικόνες σαν κι αυτές από το χιονισμένο Ψιλωρίτη παραμένουν μόνο στη σφαίρα των αναμνήσεων, καθώς προς το παρόν η Κρήτη δεν έχει δει ούτε νυφάδα, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα η χιονοκάλυψη παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 18 χρόνια. Όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλα τα ελληνικά βουνά, με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι στον Όλυμπο, η χιονοκάλυψη είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004, που έχουμε αξιόπιστες δορυφορικές μετρήσεις και εκτιμούμε την έκθεση της χιονοκάλυψης, με πάρα πολύ μικρό κομμάτι της ελληνικής υπηκάτσης καλυμμένο από χιόνι. Το όνειρο για χιονισμένα Χριστούγεννα όχι μόνο παρέμεινε και φέτος άπιαστο, αλλά ο καιρός, παρότι στην καρδιά του χειμώνα, τουλάχιστον στη διάρκεια της ημέρας, παραμένει καλός, με τις χειμωνιάτικες λιακάδες να επιμένουν. Ο ασυνήθιστα ζεστός Δεκέμβριος, με θερμοκρασίες 2,5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά μέσο όρο, έδωσε τη σκυτάλη σε ίδιο τέμπο και για τις πρώτες ημέρες του νέου μήνα και του νέου έτους. Θα συνεχιστεί πάνω κάτω αυτό το μοτίβο του καιρού. Θα έχουμε γενικά βελτίωση του καιρού. Θερμοκρασίες μέγιστες περίπου στους 16-17 βαθμούς, που είναι θερμοκρασίες 3, ίσως και 4 βαθμών πάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Αρχές Ιανουαρίου και οι χειμωνιάτικες λιακάδες κυριαρχούν. Και μπορεί καιρικά να μην γνωρίζουμε τι θα μας επιφυλάξει το νέο έτος. Το παλιό, ωστόσο, άφησε πίσω του δύο πανελλαδικά ρεκόρ για την Κρήτη. Οι μέγιστες στη χώρα ρηπές ανέμου καταγράφηκαν στη Φινοκαλιά του Λασιθίου την 1η Απριλίου, με τους νοτιάδες να πνέουν με 174 χιλιόμετρα την ώρα. Η βροχομετρική πρωτιά ανήκει στον μετεωρολογικό σταθμό στην Ασίγωνιά των Χανίων, με ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 2.383 χιλιοστά. Στον αντίποδα, τα μικρότερα ύψης βροχής για ολόκληρο το χρόνο είχε η Μονή Τοπλού με μόλις 386 χιλιοστά. Το 2022 είχαμε το μεγαλύτερο ύψος βροχής πάνω από 2.400 χιλιοστά στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Ακολουθούμε από κάποιους σταθμούς στην Ήπειρο. Στις 24 Ιουλίου του 2022, στις Μοίρες, ο υδράργυρος έφτασε τους 40,1 βαθμούς και αυτή ήταν η μέγιστη θερμοκρασία του χρόνου. 6 ακριβώς μήνες πριν, στο Τζερμιάδο, είχε κατρακυλήσει στους μείον 8 βαθμούς και αυτή ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη για ολόκληρο το έτος. Υπάρχει πιθανότητα μια αλλαγή μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα να δούμε αν αυτή η αλλαγή θα είναι σίγουρη ή όχι. Χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση, στο καιρικό σκηνικό θα εορταστούν και τα Θεοφάνεια. Μετά τις 10 του Ιανουαρίου δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή, με βουτιά του υδράργυρου και βροχοπτώσεις, που μένει ωστόσο να επιβεβαιωθεί το επόμενο διάστημα.